διαλέξει την πλευρά της αδικίας, έχει διαλέξει τη λογική του πρόσχερου κέρδους, χωρίς στρατηγικό ορίζοντα, χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και εμείς όμως από τη δικιά μας την μεριά έχουμε διαλέξει και εμείς πλευρά. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της δίκαιης ανάπτυξης. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της κοινωνικής ευημερίας. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της ασφάλειας. Έχουμε διαλέξει την πλευρά της δίκαιης ανάπτυξης για όλους. Έχουμε διαλέξει την πλευρά ενός βιώσιμου μέλλοντος για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και καλώ στο βήμα την Έφη Αυτσόγλη να παρουσιάσει το δεύτερο και το τρίτο βήμα του προγράμματος. Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Σε λίγες μέρες οι πολίτες καλούνται να πάρουν μία όριμη απόφαση, η οποία θα καθορίσει την πορεία της χώρας για τα επόμενα χρόνια και θα καθορίσει και την καθημερινότητά μας. Και εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουμε την ευθύνη να μιλήσουμε για τη σημερινή οικονομική και κοινωνική κατάσταση, για τις δυνατότητες που υπάρχουν και για το σχέδιό μας για την επόμενη μέρα. Διότι μόνο όταν έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα, μπορούμε να παρέμβουμε άμεσα και να καθορίσουμε το αύριο. Και όταν μιλάμε για το σήμερα, πολλές φορές η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι περιγράφουμε την καθημερινότητα με τα μελανότερα χρώματα, ότι είμαστε απεσιόδοξοι, ότι είμαστε σχεδόν μίζεροι. Δεν είναι όμως ζήτημα ψυχολογικής διάθεσης, φίλες και φίλοι. Είναι ζήτημα ρεαλισμού. Διότι η αισιοδοξία τότε μόνο αποκτά νόημα όταν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Και η πραγματικότητα τότε μόνο μετασχηματίζεται όταν μπορείς να την αναγνωρίσεις. Καθαρά. Χωρίς δαιμονοποιήσεις, χωρίς fake news, χωρίς παραμορφωτικούς φακούς. Για να δούμε λοιπόν μερικές αλήθειες για αυτή την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. Αλήθεια πρώτη. Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται πολυτραυματισμένη εμέσω επάλληλων κρίσεων. Αλήθεια δεύτερη. Η Νέα Δημοκρατία προωθεί μια εικόνα που ουσιαστικά εθίζει την κοινωνία ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για το ελάχιστο. Επιβιώνουμε. Αρκεί. Αλήθεια τρίτη. Η χώρα δεν κινείται σε μια πορεία σύγκλησης με αυτό που θεωρούμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος αναλυτικά. Η χώρα έχει το τρίτο χαμηλότερο κατά κεφαλή ΝΑΕΠ στην Ευρώπη. Η χώρα υπέστη μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις του μέσου μισθού στην Ευρώπη. Η φτώχεια αυξήθηκε, οι ανισότητες αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Η χώρα κατέχει τη χειρότερη θέση μεταξύ κόστου ζωής και εισοδήματος των πολιτών στην Ευρώπη. Αλήθεια πέμπτη. Τίποτα από αυτά δεν συνέβη τυχαία. Συνέβη γιατί σε μια υπαρκτή πληθωριστική ενεργειακή κρίση έγιναν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Ποιες? Πρώτον, μια πολιτική που επέτρεψε τη λειτουργία καρτελοποιημένων αγορών με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους να κερδοσκοπούν και να υπερτιμολογούν και να σωρεύουν ασύλληπτα υπερκέρδη. Δεύτερον, μια πολιτική που διατηρώντας αμύωτους τους έμεσους φόρους σε τέτοιες συνθήκες, συρρίκνωσε το πραγματικό εισόδημα της μεγάλης μάζας μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών, σορεύοντας υπερέσοδα από ΦΠΑ, τα οποία εν συνεχεία μετέτρεπε σε επιδοτήσεις και τροφοδοτούσε τον ίδιο κύκλο σώρευσης υπερκερδών στους ελαχίστους. Μια πολιτική τρίτον, που απέναντι στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των πολιτών δεν έδωσε λύσεις, αλλά ως μόνη κατεύθυνση έδειξε τη ρευστοποίηση των περιουσιών και τους πληστηριασμούς. Μια πολιτική τέταρτον, που απορρίθμισε την αγορά εργασίας με συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις. Και η αλήθεια επίσης είναι ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο, η χώρα μας θα είναι μια χώρα μειωμένων προσδοκιών. Αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, δεν θα σημάνει τίποτε άλλο πέρα από την απομάκρυνσή μας από το στόχο της κοινωνικής συνοχής και από το στόχο της κοινωνικής ευημερίας. Αυτές είναι κάποιες αλήθειες.
Η αλήθεια είναι όμως επίσης ότι η χώρα έχει δυνατότητες. Και αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μια διαφορετική διαχείριση, αλλά είναι μια διαφορετική συνολική στρατηγική για να δοθεί νέα προοπτική στην οικονομία με επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή η προοπτική δεν θα δοθεί με ευχές και με εξαγγελίες καινού περιεχομένου. Θα αυξηθούν οι μισθοί. Αυτή η προοπτική θα δοθεί με συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και με αποφασισμένες πολιτικές συγκρούσεις. Και για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική έχει απολύτως συγκεκριμένο και απτό περιεχόμενο. Για μας ενισχύουμε το εισόδημα και θωρακίζουμε την αγοραστική του δύναμη, σημαίνει συγκεκριμένα. Θεσπίζουμε κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες. Αυξάνουμε το 2023 τους μισθούς στο δημόσιο κατά 10%. Οριζόντια. Θεσπίζουμε μηχανισμό ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη του 2019. Καταβάλουμε στους συνταξιούχους όλα τα αναδρομικά που δικαιούνται. Δεν είναι χάρη, δεν είναι χάρη, είναι υποχρέωση. Χορηγούμε τις ατήσιες αυξήσεις της συντάξης, όπως προέβλεπε ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 2017, σε όλους τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Αυξάνουμε το αφορολόγητο για όσους καλύπτονται σήμερα από αφορολόγητο, το αυξάνουμε στις 10.000 ευρώ. Θεσπίζουμε αφορολόγητο για όσους δεν καλύπτονται από αφορολόγητο σήμερα στις 10.000 ευρώ. Δηλαδή, αυταπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εργαζόμενους με μπλοκάκι, αυτοί όλοι που πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ. Καταργούμε το τέλος επιδιδεύματος. Ρυθμίζουμε τα χρέη των επαγγελματιών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία και μετά, με κούρεμα βασικής οφειλής και αποπληρωμή του υπολείπου σε 120 δόσεις. Αντιμετωπίζουμε με άμεσα μέτρα την ακρίβεια. Για εμάς αυτό σημαίνει συγκεκριμένα. Θέτουμε ανώτατα όρια τιμής, πλαφών, στη λιανική και την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο και θεσπίζουμε ανώτατο συντελεστή κέρδους 5% στην ενέργεια. Τελεία. Τίποτε άλλο. Προωθούμε υποχρεωτικό ποσοστό σταθερών συμβολέων στη χοντρεμπορική ηλεκτρικής ενέργειας. Φορολογούμε άμεσα τα υπερκέρδη που έχουν σωρευθεί στα ταμεία των ενεργειακών εταιριών και διελιστηρίων. Και εξοικονομούμε έτσι 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την κοινωνική ευημερία. Φορολογούμε τα υψηλά μερίσματα άνω των 50.000 ευρώ με συντελεστή 10%. Μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στον κατώτερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% και προβλέπουμε μηδενικό ΦΠΑ για τρόφιμα και για είδη πρώτης ανάγκης. Καταργούμε την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Μειώνουμε το κόστος της κάρτας απεριορίστων διαδρομών στις δημόσιες συγκοινωνίες από τα 27 στα 10 ευρώ. Θέτουμε στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και την εργασία, σημαίνει συγκεκριμένα. Καταργούμε όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις της Νέας Δημοκρατίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα επόμενα. Επαναφέρουμε τη διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους από το 2024 με κατόφλι το μηχανισμό της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Θα διαπραγματεύονται, αλλά μόνο για να αυξήσουν πάνω από το επίπεδο της προσαρμογής στον πληθωρισμό. Αποκαθιστούμε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων για να υπάρχουν ισχυρές κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, γιατί έτσι αυξάνονται οι μισθοί, οι μέσοι μισθοί, όχι με ευχές. Ανασυστήνουμε και ενισχύουμε την επιθεώρηση εργασίας. Επαναφέρουμε τον βάσιμο λόγο απόλυσης. Καταργούμε την υπερεργασία, αυτή την αδιανόητη πρωτοτυπία που υπάρχει μόνο στην Ελλάδα και μειώνουμε τα νόμιμα χρονικά όρια εργασίας. Αποκαθιστούμε το συνταγματικό δικαίωμα της μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στη διαιτησία. Καταργούμε την εικονική εργολαβία με θέσπιση σαφών όρων και προϋποθέσεων και εντάσσουμε όσους εργάζονται με όποια σχέση και μορφή εργασίας σε έναν κλάδο στην ίδια συλλογική σύμβαση εργασίας.
Αναγνωρίζουμε τους εργαζόμενους στις πλατφόρμες ως μισθωτούς. Ρυθμίζουμε την τηλεργασία ως μισθωτή εργασία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους κανόνες και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κατοχυρώνουμε και ενισχύουμε τη συλλογική αυτονομία, τη συνδικαλιστική λειτουργία και το δικαίωμα στην απεργία. Έτσι νοηματοδοτούμε τους στόχους μας και έτσι θα προχωρήσουμε για να τους επιτύχουμε. Η ψήφος λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια θετική ψήφος για κάθε ένα από αυτά τα πολύ συγκεκριμένα μέτρα για τα οποία δεσμευόμαστε. Και αν είναι θεμητά αυτά τα μέτρα για πολλούς, είναι εφικτά. Εναρμονίζονται με τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Ουδέποτε κρυφτήκαμε σε αυτό το ερώτημα. Περιγράψαμε με σαφήνεια τις δαπάνες αλλά και τα έσοδα του προγράμματός μας. Μιλήσαμε κατ' επανάληψη για τις δυνατότητες που δίνει η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας και των δηληστηρίων, αλλά και πέραν αυτών. Μιλήσαμε για τις δημοσιονομικές δυνατότητες που ξεκλειδώνει ακριβώς η επιβολή πλαφών στις τιμές της ενέργειας, για το γεγονός ότι δεν θα χρειάζεται να δαπανώνται δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις που τροφοδοτούν την εσχροκέρδεια, όπως τα 10 δις που δόθηκαν το 2022, και θα μπορούν αυτά να κατευθύνονται σε μέτρα ουσιαστικής στήριξης, σε μέτρα κοινωνικής συνοχής όπως αυτά που περιγράφουμε. Μιλήσαμε για την σήμερα δημοσιονομικά ουδέτερη επιλογή. Αντί να έχουμε υπερέσοδα από το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους που συντρίβουν τα λαϊκά και μεσαία στρώματα και χρηματοδοτούν τις επιδοτήσεις της εσχροκέρδειας, να μειώσουμε τους φόρους αυτούς για να ανασάνει ο κόσμος. Μιλήσαμε για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που έχουν οι πολιτικές μας. Πώς η αύξηση των μισθών, η μείωση της ανεργίας, η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, η αντιμετώπιση με κανόνες του χρόνου εργασίας φέρνει έσοδα στα δημόσια ταμεία και δίνει τη δυνατότητα για την άσκηση περαιτέρω κοινωνικών πολιτικών. Μιλήσαμε γι' αυτά και θα μιλήσουμε όσες φορές ακόμη θα χρειαστεί μέχρι και την τελευταία μέρα που θα παλεύουμε για το σχέδιό μας. Ένα πράγμα όμως δεν θα δεχτούμε, φίλες και φίλοι. Δεν θα δεχτούμε από ένα κόμμα που χρεοκόπησε τη χώρα, από ένα κόμμα που παρότι επέβαλε τη σκληρότερη δημοσιονομική προσαρμογή της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, παρότι την επέβαλε, έβαζε την κοινωνία όλο πιο βαθιά στο φαύλο κύκλο των μνημονίων, δεν θα δεχτούμε από ένα κόμμα που είναι ο μεγαλύτερος στρατηγικός κακοπληρωτής στη χώρα να μας κάνει υποδείξεις διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Αυτό δεν θα το δεχτούμε. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι δυνατότητες υπάρχουν, πάντα, πάντα υπάρχουν δυνατότητες νομοθέτησης και παρέμβασης προς όφελος της κοινωνίας. Το αν μια κυβέρνηση θα τις αξιοποιήσει είναι ζήτημα ιδεολογικής, στρατηγικής και πολιτικής επιλογής. Και εμείς αυτή την επιλογή την έχουμε κάνει. Και σε αυτήν την στρατηγική δέσμευση καλούμε τους πολίτες να πορευτούμε μαζί. Χωρίς φόβο, ενάντια στο φόβο. Για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την ευημερία για τους πολλούς. Σας ευχαριστώ πολύ.